Πάμε να πούμε καλημέρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Σταύρος Κελέτσης. Είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα τον δούμε. Εδώ είναι κοντά μας. Καλή καλημέρα σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Αφήσαμε το χρόνο να περάσει από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας για να πιάσουμε ένα κομμάτι από αυτά τα οποία μας φαίνονταν, πώς να το πω, αυτοδικαίως δίκαια αιτήματα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και κυρίως των μελισσοκόμων. Και από αυτό οι άνθρωποι αυτοί κάτι ζήταγαν και δεν ζήταγαν λεφτά. Θα κάνουμε κάτι για αυτούς. Έλεγαν βάλτε στόπ στην οθεία, βάλτε στόπ στις παραεισαγωγές και στα βαφτίσια ελληνικού μελιού. Πράγματι, μεταξύ των άλλων αιτημάτων των μελισσοκόμων είναι και το βασικό που είναι πρόβλημα μεγάλο και υφίσταται, είναι αυτό της νοθείας στο μέλι και των ελληνοποιήσεων εντός εισαγωγικών. Γιατί τι παρατηρείται? Παρατηρείται ότι γίνεται μία εισαγωγή πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό από χώρες όπως είναι η Κίνα ή άλλες χώρες μέσω χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη Βουλγαρία, κυρίως στην καλύτερη περίπτωση μελιού, γιατί πολλές φορές δεν είναι καν μέλι, είναι διάφορα σιρόπια και άλλου είδους μείγματα και καραμέλες, ας το πούμε έτσι, που έρχονται στη χώρα και αναμειγνύονται με ελληνικό μέλι και νοθεύουν στην ουσία το ελληνικό μέλι. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μία υποχρέωση και ως πολιτεία να προστατεύσουμε την ελληνική παραγωγή και τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες μελισσοκόμους. Αυτό πώς θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, ποια είναι τα όπλα, ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχετε εσείς στη διάθεσή σας προς αυτή την κατεύθυνση? Το ένα όπλο, το οποίο όμως είναι παραδοσιακό, αλλά δεν φαίνεται ότι αποδίδει έτσι όπως πρέπει, είναι η έλεγχη. Οι έλεγχοι γίνονται πράγματι. Και πού να πρωτοκάνεις ελέγχους? Πού να πρωτοκάνεις? Οι έλεγχοι γίνονται και στον τόπο όπου γίνεται η παραγωγή του μελιού, η επεξεργασία του, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται δηλαδή και τρίτες ουσίες και γίνεται εκεί μίξη με άλλες ουσίες, αλλά και στις μονάδες τυποποίησης. Επίσης, έλεγχος γίνεται και στα σύνορα από την ΑΔΕ, η οποία και μέσω των χημείων του κράτους ελέγχουν την ποιότητα αυτών των υλικών τα οποία έχουν. Σύμφωνοι, αλλά όμως δεν είναι παράνομο αυτές οι πρώτες ύλες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι παράνομο να μπαίνουν, γιατί έχουν άλλες χρήσεις, κυρίως χρήσεις στη ζαχαροπλαστική. Είναι παράνομο να αναμειγνύονται με μέλι και εμείς να το πληρώνουμε τελικά αυτό το οποίο κάνει 80 λεπτά το κιλό και το μέλι το οποίο κάνει 18 ευρώ το κιλό, να το πληρώνουμε στο τέλος 18 ευρώ το κιλό. Ακριβώς. Αυτά τα μείγματα μπορεί να έρχονται νομίμως για ζαχαροπλαστική χρήση, ας πούμε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Αλλά όταν ανακατεύονται με το μέλι, το ελληνικό, και στο τέλος παρουσιάζονται ως μέλι, αυτό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, και ανήθικο απέναντι στον καταναλωτή που το πληρώνει για μέλι, ενώ δεν είναι, αλλά κύριε και στον Υπουργέ, παραγωγό. Κύριε Υπουργέ, όμως συγγνώμη, έλεγχοι δεν γίνονταν μέχρι τώρα? Μας βάζετε στο τραπέζι της συζήτησής μας. Γινόταν έλεγχοι και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με νόμο του 20 είχε αυστηροποιηθεί το πλαίσιο το νομικό σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Απλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει. Τι θα αλλάξει τώρα πάνω σε αυτό? Θα σας πω. Αυτός είναι ο παραδοσιακός, ας πούμε, τρόπος, ο κλασικός τρόπος ελέγχου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε, όπως θα θέλαμε. Αυτό που κάνουμε πρώτον, όπως θα ακούσατε στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αυγενάκης, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο νόμου που αφορά τους ελέγχους από την πλευρά του δικού μας του Υπουργείου και των ελεκτικών μας μηχανισμών, όπως είναι ο ΕΦΕΤ, αλλά σε ένα βαθμό και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η έλεγχη γενικότερα στα γεωργικά, στα αγροτικά προϊόντα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, που εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε το βάρος και είναι πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι έχουμε ήδη δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα, έχει δημιουργηθεί το μελισσοκομικό μητρό και η ταυτότητα, η ψηφιακή του μελισσοκόμου. Αυτά γιατί θα βοηθήσουν? Γιατί θα μας δώσουν τη δυνατότητα της ιχνηλασιμότητος
του μελιού που παράγεται στη χώρα από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Μακάρι, αντιλαμβάνεστε. Μακάρι, αλλά αυτό θέλει μακάρι να μπορέσει να γίνει αυτό, αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει και ένα επιτελείο να μπορεί να ελέγχει. Αυτό γιατί τώρα εγώ πω... πουλάω το μέλι μου στον χοντρέμπορα, από ό,τι καταλαβαίνω, και στις αποθήκες που συγκεντρώνεται το μέλι αρχίζει το μίξερ. Αυτό δηλώνεται μέσω του Μητρώου σου ψηφιακά σε πλατφόρμα και γίνεται μια παρακολούθηση η πορεία του μέχρι το που καταναλώνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι ο βασικός, αν θέλει, το βασικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε πραγματικά να αμυνθούμε και να ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή. Επιπλέον πρέπει να πω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται η προεργασία για αλλαγή της σχετικής οδηγίας που υπάρχει για το μέλι. Είναι η γνωστή 110 του 2001, η οποία αυστηροποιεί την κατάσταση και υποχρεώνει στην ετικέτα της συσκευασίας του μελιού να υπάρχουν οι χώρες προέλευσης. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν αυτές είναι ευρωπαϊκές, σε τι ποσοστό είναι μέλι προερχόμενο από την Α χώρα, από τη Β κτλ. Οπότε αυτό φανταζόμαστε και ελπίζουμε να αλλάξει και λίγο το κομμάτι της τιμής, κύριε Υπουργέ. Να δούμε λιγάκι την τιμή απλό, του μελιού. Σας βλέπω που κουνάτε το χέρι και έχετε δίκιο. Είναι ολόκληρη άσκηση. Τώρα εμείς θέλουμε σκεφτείτε το κύριε Υπουργέ. Εμείς στεγόμαστε μπροστά σε ένα ράφι και λέμε θέλουμε να πάρουμε μέλι. Εάν πρέπει να κάνουμε με το μυαλό μας συνδυαστικά όλες αυτές τις σκέψεις, είναι ξέρετε που καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε και με το λάδι. Στον παραγωγό, τον γνωστό σου ή δυνατόν, ο οποίος έχει κάποια μελίσια, να τελειώνει υπόθεση. Αλλά ούτε αυτό είναι λύση. Και αυτό θέλει προσοχή βέβαια σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να υποψιάζει τον καταναλωτή θα πρέπει να είναι η πολύ φτηνή τιμή. Όταν βλέπει μέλι, το οποίο είναι πολύ φτηνό σε σύγκριση με κάποιο άλλο, το ράφι, το οποίο εμφανίζει μια ετικέτα ελληνική, θα πρέπει να υποψιάζετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι μέλι, είναι κάτι άλλο. Ωραία, πάμε. Και πάμε, βέβαια, γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο με τους αγρότες. Αναμένεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 11 Μαρτίου, ακούμε, έτσι. Δευτέρα, βεβαίως. Στην Θεσσαλία. Τι αναμένεται τώρα να γίνει σε αυτή τη συνάντηση? Υπάρχει περίπτωση να δοθεί κάτι παραπάνω στους Θεσσαλούς αγρότες, που καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια πολύ πιο δύσκολη θέση από κάποιους άλλους? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, στη Θεσσαλία, πέραν των γενικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, έχουμε το μεγάλο επιπλέον ζήτημα των συνεπειών που προκάλεσε ο Ντάνιελ και ο Ελίας και με αυτά που μας άφησε. Το ένα μεγάλο κομμάτι της κτηνοτροφίας το αντιμετωπίζουμε. Ήδη ανακοινώσαμε το μέτρο 5.2 που είναι αποκατάσταση των κοπαδιών και των υποδομών των κτηνοτρόφων μας και των μελισσοκόμων με 100% κάλυψη, δηλαδή ό,τι δαπάνη γίνει αυτή θα πληρωθεί κιόλας. Πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Βεβαίως έχουμε πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά τις παρακάλληλες περιοχές, δηλαδή τα χωράφια που ακόμη είναι καλυμμένα από νερό εκεί στην περιοχή της Κάρλας, οι οποίοι θα μπουν σε ειδικό πρόγραμμα που στην ουσία για 2 χρόνια θα τους δώσει το εισόδημα, το χαμένο εισόδημα. Άρα, μισό λεπτάκι τώρα, ένα-ένα, γιατί αυτά είναι σημαντικά, να μην τα περνάμε έτσι. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει το χωράφι σημαντικά του 2 μέτρα κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή και δεν πρόκειται να μπει ούτε τον επόμενο χρόνο μέσα, δηλαδή ούτε το 25 καλά-καλά. Αυτός λοιπόν για 2 χρόνια λέτε ότι έχει εξασφαλισμένο εισόδημα. Αντιμετωπίζεται με πρόγραμμα το οποίο στείλαμε το τεχνικό δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσα χρήματα θα είναι αυτά? Και πήραμε την έγκρισή τους. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο τις επόμενες μέρες και φυσικά και από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συναντήσει. Άρα λοιπόν για δύο χρόνια αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα, λέτε. Σωστά. Μέσω αυτού του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα. Και αυτά τα χωράφια τα οποία πιθανότατα ποτέ δεν θα ξαναγίνουν καλλιεργήσιμη γη, θα αντικατασταθούν, θα τους αποδοθούν κάποιες άλλες εκτάσεις, τις οποίες... Το θέμα δεν είναι να ζουν με επιδόματα. Εντάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι θέλουν να μπουν ξανά πέρα, μέσα σε χωράφι και να καλλιεργήσουν. Ναι, από εκεί και πέρα, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Θεσσαλούς αγρότες θα ανακοινωθεί ο σχεδιασμός και η πρόταση των Ολλανδών επιστημόνων που ξέρετε ότι έχουν αναλάβει να κάνουν μια πρόταση σχετικά με την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία και ξεκινάει ένα συνολικό, ολιστικό θα έλεγα σχέδιο ανασυγκρότησης, ανασύστασης της περιοχής
αλλά τα περισσότερα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα υποθούν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Την καλημέρα μας. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.